Είχαμε μείνει, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά στο πρώτο στίχο του 12ου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σιράκ. Λέγει, εάν ευποιείς, γνώθη την υποιείς και έστε χάρης της αγαθής σου. Εάν κάνεις, λέγει, ευεργεσίες, να γνωρίζεις καλά σε ποιον τις κάνεις και έτσι θα υπάρχει ευλογία στα αγαθά σου. Το είχαμε αναλύσει το θέμα αυτό, το χωρίον αυτό, μόνο αφήσαμε ένα μικρό τμήμα το οποίο θα πούμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού. Εκείνο το γνώθη την υπηής, να γνωρίζεις σε ποιον κάνεις ό,τι κάνεις, διότι δεν αναφέρεται μόνο στην ενάσκηση της αγαθοεργίας, δηλαδή σε πράγματα υλικά, μια ελεημοσύνη, αλλά έχει μία ευρυτέρα, θα λέγαμε, μορφή, και συνεπώς, δηλαδή, και άλλοι τομείς υπάρχουν, και συνεπώς αυτό το γνώθη τίνει ποιείς ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Να γνωρίζεις σε ποιον κάνεις κάτι, εννοείται αγαθόν. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε μία του ομιλία στην Ιεροσύνη λέγει ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν ενασκεί την φιλανθρωπία, διότι πολλές φορές η φιλανθρωπία, ή καλύτερα η πτωχία ή η ορφανία ή η χειρία, παρουσιάζουν κάτι το συμπαθές. Εκείνο, λέγει, το μελαγχολικό πρόσωπο, εκείνο το ατιμέλητον, τα πτωχά ρούχα, εκείνο το όλο ύφος δημιουργεί μία συμπάθεια. Και αν ο ιερεύς δεν προσέξει όταν ενασκεί τα ποιμαντικά του καθήκοντα και έχει υπό την προστασία του χείρες προφανά, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει σε αυτόν τον συναισθηματισμό, ο οποίος βεβαίως είναι αναμφισβήτητα μία παγίδα, και στο τέλος να καταλήξει να πέσει και σε ερωτισμόν. Όταν το πρωτοβρήκα αυτό εδώ και 30 χρόνια, σας βεβαιώνω ότι το υπρόσεξα, γι' αυτό και το θυμάμαι. Διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν είναι τυχαίον, προσέξτε αυτό το σημείο, το ότι συναντούμε σε όλους τους Αγίους και ιδίως εις τους ασκητάς Αγίους, όταν τους επισκέπτονται γυναίκες και παρακαλούν για κάτι και τα λοιπά. Βέβαια δεν διώχνουν τις γυναίκες, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις, όπως ο Άγιος Αρσένης δεν δέχτηκε μια αριστοκράτησα της Ρώμης, αλλά και αυτή η περιπτώση έχουν μια πολλές φορές συμπεριφορά σκληρή. Αυτή δεν είναι παρά τεχνητή. Μάλιστα αυτή η αρχόντισσα επήγε στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας κλαίουσα ότι με σκαιών τρόπων την έδιωξε ο Όσιος Αρσένιος. Καλά, της λέγει, καλά, να παρηγορηθείς, μη φοβάσαι, δεν ήθελε να πλήξει ειδικά εσένα, αλλά απλώς ήθελε να προστατεύσει τον εαυτόν του. Είναι λοιπόν ένα σημείο επικίνδυνο αυτό. Θυμηθείτε τον Άγιον, τον Όσιον, θα έλεγα Αρσένιον, τον Καπαδόκιν, σύγχρονον Άγιον. Αυτός που ευάπτισε τον πατέρα Παΐσιο, που είναι στο Άγιον Όρος, και του έγραψε ο Άγιος ο πατήρ Παΐσιος μία βιογραφία, και θα δείτε εκεί κάποια στοιχεία τέτοια. Ένα άλλο, κάποιος πατήρ Καρθλίδης, σύγχρονος και αυτός, είναι του αιώνος μας, έχει γραφεί ειδικό βιβλιαράκι για αυτόν, μιλούσε σε εκείνες τις κυρίες που τον περιποιούνται πολλές φορές.
μιλούσε με σκληρό τρόπο. Και ποιος σου είπε να μου κάνεις πίτα? Πάρε την πίτα σου από εδώ και φύγε. Και να μαζεύεται η κυρία, η γυναίκα, μα τι έπαθε. Είναι ακριβώς ένας τεχνητός τρόπος σπασίματος αυτού του νοσηρού συναισθηματισμού. Αν το θέλετε σας εξομολογούμε, το κάνω και εγώ σε εσάς. Αν το θέλετε. Και σε άνδρες και σε γυναίκες το κάνω. Πολλές φορές άμα υπάρχει μια νοσηρότηση, έτσι το υπογραμμίζω και το χαρακτηρίζω, συναισθήματος, δεν μπορείς να σωθείς παρά μόνο εάν κάποτε μιλήσεις σκληρά και απότομα. Πιστεύω λοιπόν να το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί πράγματι είναι ένας κίνδυνος. Βέβαια αυτό μην νομίσετε ότι μόνο για έναν κληρικό μπορεί να είναι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεξε πολύ, λέει στον ιερέα όταν ενασχεί στη φιλανθρωπία, πρόσεξε πολύ, υπάρχει κίνδυνος. Αλλά αυτό ισχύει νομίζω για κάθε χριστιανόν, προκειμένου κάποτε να φυλάξει τον εαυτό του. Θα σας πω, αλήθεια, μερικά πράγματα. Θα φανταζόταν ποτέ ο Δαβίδ ότι τα αμαρτήματά του θα πέρανε παγκοσμία δημοσιότητα? Πού να το φανταστεί ποτέ. Αυτό που θα σας πω δεν το έχω πει πουθενά ποτέ. Αλλά τώρα να παίρνει και δημοσιότητα το πράγμα συνειρμικώς. Ήμουν κάπου 18 χρονών. Ήμουν σε ένα κτήμα, έμενα και διάβαζα για εξετάσεις. Στην δίπλα στη γειτόνισσα είχαν έρθει κάποιοι επισκέπτες συγγενείς και είχαν και ένα μικρό κοριτσάκι, ήταν 12 χρονών. Ήρθε λοιπόν, ήταν διόροφο το σπίτι μας, ανέβηκε πάνω και μου λέει να σου τραγουδήσω. Τραγούδησε, έτσι λέω. Και άρχισε να λέει ένα τραγούδι, βέβαια ένα τραγούδι της εποχής. Το ενθυμούμε, δεν σας το λέω. Εγώ την άκουσα και ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε και λοιπά, με πείραξε συναισθηματικά. Συναισθηματικά, προσέξτε, συναισθηματικά με πείραξε. Κάποια στιγμή της λέω, φύγε. Αυτή δεν το πίστεψε ότι μπορούσε να της λέω εγώ το φύγε. Φύγε. Ήψασα τη φωνή. Φύγε. Αυτή πάλι δεν νόμιζε ότι αστείευομαι. Τ' ακούς. Φύγε. Οπότε κατάλαβε ότι εγώ δεν αστείευομαι και πήρε δρόμο και έφυγε. Γιατί είδα τον κίνδυνο και έπρεπε να μιλήσω άγρια για να σωθώ. Έτσι δεν είναι απουσία ευγενίας. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να με παρεξηγήσουν γι' αυτό. Ρίξτε μια ματιά, σας είπα, εις τους βίους των Αγίων και θα με θυμηθείτε και θα με δικαιώσετε. Εάν, αγαπητοί μου, δεν κάνουμε έτσι, χαθήκαμε. Μου έλεγε σήμερα, με πήρε τηλέφωνο ο γαμπρός μου στην Αθήνα. Μου λέει, τι να σου πω, μέσα στο τρένο είδα κάποιον άνθρωπο 50 χρονών, κάποια γυναίκα εκεί, επιλέξει, μου είπε, τον έκανε φυτεία. Δεν μου είπε πιο πολλά, καταλαβαίνετε. Αν όμως είχε την δυνατότητα να πει, να αλλάξει θέση, να φύγει, να δείξει μία αποτομία, θα εγλίτωνε. Τι έκανε βέβαια ο άνθρωπος αυτός, δεν γνωρίζω, παρακάτω, μόνο ξέρω ότι αν δεν μιλήσουμε έτσι, δεν μπορούμε να το δούμε. Και για να έχω και μία αγιογραφική μαρτυρία, μάλιστα από αυτόν τον ίδιο τον Κύριον, ενώ διαλέγεται με τον διάβολο και αγιογραφικός τον αντιμετωπίζει, γέγραπτε γάρ, λέει ο διάβολος, ναι, αλλά είναι γραμμένο και τούτο, λέει ο Κύριος, και κάποια στιγμή όταν η θρασίτης του διαβόλου έφτασε στο αποκόρυφο, ζητώντας από τον Κύριον να τον προσκυνήσει, τότε ο Κύριος του λέει, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Ο πίσω μου θα πει να μη σε βλέπω. Γιατί κάτι που είναι από πίσω μας δεν το βλέπουμε. Συνεπώς θα μπορούσε να αποδοθεί νέο ελληνικά, χάσου. Τι είπαγε ο πίσω μου, χάσου.
Χάσα από τα μάτια μου, να μην σε βλέπω. Φύγε. Πώς πιστεύετε ότι ο Κύριος, με την ανθρωπίνη του βεβαίως πάντοτε φύση, θα μπορούσε να μιλήσει στον διάβολο την φράση «Είπα γιο πίσω μου σατανά» ήρεμα, ευγενικά, απαλά, τρυφερά, όμορφα? Όχι, σκληρά. Σκληρά. Και νομίζετε όταν είπε κάτι αντίστοιχο εις τον Απόστολον Πέτρον, εκείνο το «πάλι είπα γιο πίσω μου σατανά», τότε θα το είπε άραγε έτσι πάλι κατά, κατά το ίδιο ύφος, έτσι όμορφα? Όχι, αγαπητοί μου. Απότομα. Απότομα. Ας το ξέρουμε. Αυτό δεν αντίκειται εις την ευγένεια, καθόλου δεν αντίκειται. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα της αντιστάσεως, οι οποίοι οι πατέρες το λέγουν αντιλογία. Έτσι το λέγουν. Λέγει, δεν μπορείς να πολεμήσεις τον εχθρό παρά με τεσσάρους τρόπους, εκ των οποίων ο τελευταίος, λέγουν, είναι η αντιλογία. Δηλαδή, θα πεις αυτό που σας είπα, το είπα για πίσω μου σατανά, φύγε, να μην σε βλέπω, χάσου, άλλαξε θέση, άλλαξε σπίτι καμιά φορά. Ναι, ας πούμε ότι μέσα στο λεωφορείο υπάρχει ένας πειρασμός, κατέβα στην πρώτη στάση, πάρε το άλλο λεωφορείο. Αν είναι κοντά το σπίτι σου, είναι αστική συγκοινωνία, πήγαινε με τα πόδια. Έλεγα σε κάποιον, σε μια πόλη, μεγάλη πόλη, του έλεγα, ρε παιδάκι μου, σε μένα εξομολογείτο, ρε παιδάκι μου, του λέγω, μην μπαίνεις στο λεωφορείο που ξέρεις ότι σε πειράζει αυτή η περίπτωση. Αν δεν έχει κόσμο, μπες. Αν υπάρχει συνωστισμός, φύγε πιο νωρίς από το σπίτι σου να πας στη δουλειά σου με τα πόδια. Δεν με καταλαβαίνεις. Και πάντοτε, επειδή δεν με άκουγε, πάντοτε πέφτε θύμα αυτής της ανυπακοής. Πιστεύω ότι το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Για να δείτε δε ότι το Πνεύμα του Θεού κατοχυρώνει την περίπτωση. Έτσι, μην ξεχνάτε το χωρίον που λέμε, γνώθη την υπηείς. Να γνωρίζεις σε ποιον κάνεις κάτι, μια καλή, μια αγαθοεργία, μια καλή πράξη, πρόσεξε. Γιατί το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει καλός. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν, δια του Αποστόλου Παύλου, βάζει όριον στις γυναίκες εκείνες τις χείρες, για να προστατευτούν, που να είναι άνω των 60 ετών. Θα το έχετε διαβάσει βέβαια αυτό στην Αγία Γραφή. Είναι στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Ο Τιμόθεος ήταν νεαρός εις μια μεγάλη πολυπληθή πόλη, την Έφεσον, και φυσικά έπρεπε να τον προστατεύσει. Γι' αυτό ακριβώς του γράφει αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Νεωτέρας δε χείρας παρετού, μην ασχολείσαι με τις νεότερες χείρες. Δηλαδή τις χείρες που είναι νέες. Γιατί λέγει, όταν γάρ καταστρινιάσωση του Χριστού, όταν δηλαδή αθετήσουν μια αφιερωσή τους μετά τον θάνατο του συζύγου, αφιερωσή τους στο Χριστό, επιθυμούν να παντρευτούν. Και έχουσε κρίμα βεβαίως, διότι ενώ ήθελαν να αφιερωθούν στον Χριστό, προφανώς εδώ έχουν καταδίκη. Διότι ότι την πρώτη πίστη υθέτησαν, διότι αθέτησαν την πρώτη τους υπόσχεση. Βλέπετε, νεωτέρας δε χείρας παρετού. Μάλιστα, ακόμη γράφει για τις χείρες στον Τιμόθεο πάντοτε, εκείνες τις οποίες πρέπει η Εκκλησία να προσέξει και να προστατεύσει, πρέπει να είναι 60 ετών και άνω. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό.
αυτό το όριο της ηλικίας, αλλά προϋποθέτει και πολλά άλλα στοιχεία που θα δείτε ότι ο χαρακτηρισμός του Αποστολού Παύλου, εκείνο το «για να ξέρεις γνώθη την υπηείς», είναι πολύ απαιτητικότερον από ότι στη Σοφία Σιράχ. Βέβαια θα δείτε λίγο παρακάτω στη Σοφία Σιράχ μερικά πράγματα που θα σας δημιουργήσουν έκπληξη. Μη λέγει τον ασεβή, μη τον ευεργετής, διότι και ο Κύριος ο ύψιστος τον μισεί. Εκεί θα δούμε περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, κεντρικό σημείο πάντα είναι η διάκριση. Μην το ξεχνούμε. Η διάκριση εκείνη η οποία ρυθμίζει τα πράγματα. Λοιπόν, σε μετάφραση σας διαβάζω ότι αυτή η χείρα πρέπει να είναι άνω των 60 ετών. Και ακόμη, αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο ανδρός, όχι να κάνει και δεύτερο και τρίτο γάμο και δεν ξέρω τι, να είναι μια γυναίκα η οποία αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα, όπως αν, ακριβή μετάφραση σας κάνω, όπως αν ανέθρεψε καλά τα παιδιά της, έβγαλε καλά παιδιά, αν φιλοξένησε στο σπίτι της, αν έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, αν βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, και τέλος, αν πρόθυμα φρόντισε με κάθε τρόπο να κάνει καλά έργα. Πρώτη προς Τιμόθεον, 5ο κεφάλαιο, στίχοι 9 έως 10. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά ανήκουν εις το γνώθη τίνη ποιής. Να σας πω κι εγώ μια δική μου παρολίγο περιπέτεια. Μια φορά, τώρα βέβαια ήμουν αρκετά μεγάλος, ίσως γύρω 25 ετών θα ήμουν, βέβαια λαϊκός, και μας είχαν υποδείξει ένα σπίτι για να το βοηθήσουμε. Όταν ξεκίνησα να πάω, χιόνιζε. Πήρα το ποδήλατο, έβαλα κάτι τσάντες πράγματα επάνω και έχτυψα την πόρτα του σπιτιού. Βεβαίως, αφού ήμουν με το ποδήλατο, το παλτό που φορούσα ήταν χιονισμένο. Τότε, όταν άνοιξε η πόρτα, βγήκε η μητέρα. Δεν ξέρω αν ήταν η χείρα ή όχι. Πάντως ήταν πτωχή οικογένεια. Με 2-3 κόρες εκεί, μεγάλες κοπέλες. Τους είπα ότι κάτι είχα να τους δώσω. Αυτές επήραν βούρτσες ρούχων για να μου βγάλουν τα χιόνια από πάνω μου. Θα πω το ρήμα «επέπεσαν επάνω μου». Όχι απλώς με διάκριση, γιατί θέλουν να τον ξεσκονίσουμε επιτέλους. Παίρνουμε κάποια άδεια, δεν αρχίζουμε να τον ξεσκονίζουμε βάζοντας τα χέρια μας απάνω του. Αναμφισβήτητα. Και να το προσέχετε αυτό ποτέ, να σας βγάλω παρακαλώ ένα λεκέι ή ξέρω εγώ κάτι από τα ρούχα σας, θα πάρετε άδεια, γιατί ο άλλος μπορεί να ενοχληθεί. Και επέπεσαν κυριολεκτικά. Βέβαια θα είπαν, καλός αυτός είναι για γαμπρός, ευκαιρία είναι, κάπως έτσι σκέπτονται οι γυναίκες συνήθως, και λοιπά και λοιπά. Τόσο πολύ θύμωσα, όχι στεναχωρήθηκα, θύμωσα. Είναι ο θυμός για τον οποίο μιλάει ο Μέγας Βασίλειος, για να γλιτώνει η ψυχή. Στο σπίτι αυτό δεν ξαναπήγα ποτέ. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά. Ακόμη και επί θεμάτων πίστεως, πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιον κάτι προσφέρουμε. Διότι αν δεν υπάρχει διάκριση, υπάρχει κίνδυνος. Ο Κύριος ο ίδιος μας ειδοποιεί γι' αυτό σε θέματα πίστεως. Πάλι το γνώθη τίνη ποιείς, να γνωρίζεις σε ποιον κάνεις κάτι.
Τι προσφέρεις? Ακόμη σας λέγω πάλι και επί θεμάτων πίστεως. Είναι μερικοί οι οποίοι έχουν έναν υπερβάλλοντα ζήλον, αλλά δυστυχώς χωρίς διάκριση, να κηρύξουν, να γυρίσουν και να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο των Χριστών. Ναι, αλλά πρόσεξε. Διότι αν στερείσαι διακρίσεως, τότε κινδυνεύεις. Και αντί να γίνεις Ιεραπόστολος Χριστού, να γίνεις λία του σατανά. Και τι είπε εδώ τώρα ο Κύριος? Μη δότε το Άγιον τη σκησή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων. Ποιο είναι το Άγιον? Μη βάλετε, λέει, μη δώσετε το Άγιον στα σκυλιά, ούτε να βάλετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια. Μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν της ποσήν αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Ένα γουρούνι, όχι χείρος, γουρούνι. Δεν τρώει βεβαίως μαργαριτάρια, τρώει βαλανίδια. Αν δει λοιπόν ότι εσείς του ρίχνετε μαργαριτάρια, αυτό δεν επιθυμεί τα μαργαριτάρια, αλλά επιθυμεί τα βαλανίδια, τότε θα δει ότι εξυπατήθη ότι μπορούσατε να του δώσετε βαλανίδια. Τότε αυτά που του ρίξατε θα τα προγγίξει και κατόπιν θα στραφεί να σας καταπατήσει. Θα σας δώσει μια, θα σας ρίξει κάτω και θα αρχίσει να σας πατάει. Αυτό μας είπε ο Κύριος, που σημαίνει ότι το Άγιον, την Αγία σου πίστη, πρόσεξε. Μη τη ρίξεις σε ανθρώπους που δεν πρέπει να ακούσουν και να μάθουν, διότι δεν είναι όριμοι. Ακόμη τα μαργαριτάρια μας, τους μαργαρίτες ημών, τι είναι? Είναι η ψυχή μας, είναι ο τρόπος που η ψυχή μας πολιτεύεται. Φτάνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος να πει: μη δει κανένας ποτέ το κελί που κοιμάσαι. Ο μοναχός επί παραδείγματι δεν πρέπει να δεχθεί στο κελί του ποτέ κανέναν από τον κόσμο. Τώρα πώς να το πω, μπήκατε στα κελιά μας ποτέ? Δεν μπαίνετε στα κελιά μας. Δεν πρέπει να μπείτε. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να μπείτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Και μάλιστα όπως λέει ο Άγιος Ισάκ, εκεί που κοιμάσαι να μην το γνωρίζει κανένας. Κανείς, λέγει ο Άγιος Ισάκ, να μην γνωρίζει, κοιτάξτε τη λέξη βάζει, τα μυστήριά σου. Δηλαδή, ποια είναι τα μυστήριά σου? Ο τρόπος που προσεύχεσαι, ο τόπος που προσεύχεσαι, πώς σκέπτεσαι, ποια είναι η εσωτερική σου, ποιες είναι οι εσωτερικές σου πνευματικές αναβάσεις, ποια είναι τα συναισθηματικές σου καταστάσεις εναντί του Κυρίου. Μη τα λες αυτά. Αυτά λέγονται τα μυστήριά σου. Μη τα λες αυτά. Πρόσεξε. Ο άλλος μπορεί να γελάσει. Θα σας πω μια ιστορική περίπτωση που βέβαια στάθηκε αφορμή, δεν πιστεύω αιτία, αλλά στάθηκε ωστόσο αφορμή μιας φοβερής γελιοποιήσεως μέσα στην ιστορία. Όπως θα γνωρίζετε, ο μοναχός Βαρλαάμ, που ήταν από την Καλαβρία, ο άνθρωπος αυτός είχε διαφορετική αντίληψη περί του χριστιανισμού. Δηλαδή δεν είχε ορθόδοξες θέσεις. Τον αντιμετώπισε τελικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βέβαια υπάρχει μεγάλη φιλολογία γύρω από το θέμα αυτό. Σύνοδοι, όχι σύνοδος, σύνοδοι έγιναν τοπικές στην Κωνσταντινούπολη. Εκινδύνευσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τελικά εδικαιώθηκε. Γι' αυτό και τον τιμούμε ιδιαίτερος. Ουσιαστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανέδειξε ποια είναι η ορθόδοξος πνευματικότης που απορρέει από την ορθόδοξον θεολογία. Και η ορθόδοξος θεολογία, ένα σημείο μόνο, ότι οι ενέργειες του Θεού με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο Θεός με τον κόσμο είναι άκτιστες.
Και συνεπώς μπορεί να δει κανείς τον Θεό, δηλαδή να δει τη δόξα του Θεού, δηλαδή να ζήσει μέσα στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο Βαρλάμ έλεγε ότι οι ενέργειες του Θεού και οι χάρις του Θεού είναι κτιστά πράγματα. Και συνεπώς δεν μπορεί ποτέ να ζήσει τον Θεό, και συνεπώς ο μυστικισμός του χριστιανού δεν είναι παρά επιδερμικός, επιφανειακός. Ενώ ο μυστικισμός, θα λέγαμε, ο μυστικισμός θα πει κάτι που με φέρνει σε ένωση με τον Θεό. Ενώ ο μυστικισμός της Ανατολής έχει μεγάλο βάθος. Βάθος ατελείωτο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις δύο πνευματικότητες Ανατολής και Δύσεως. Μια μικρή παρένθεση. Κι άλλοτε σας το έχω πει, δεν ξέρω αν ποτέ ενωθούν οι εκκλησίες, αλλά η δυτική πνευματικότητα είναι αφόρητος. Δεν κάνω πιο πολλές εξηγήσεις και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τι έκανε αυτός ο ταλέπορος, ο Βαρλαάμ? Είχε πάει στο Άγιον Όρος και είδε κάποιον μοναχόν, ο οποίος έλεγε την ευχή. Βέβαια, μια τεχνική της ευχής, να έχει κανείς κειμένο το κεφάλι του και να λέει την ευχή ακριβώς για να μην έχει περισπασμών εξωτερικών. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τον ερώτησε μερικά πράγματα. Αυτός ή το αφελής μοναχός. Δηλαδή, δεν ξεχώρισε, ας πούμε, δεν εγνώριζε αυτό που λέει τώρα η Σοφία του Θεού. Σοφία Σιράχ εδώ, γνώθη την υπηής. Πρόσεξε. Σε ποιον δίνεις πληροφορίες? Ο Άγιος ο Σύρος είπαμε τι λέγει? Φύλαξε τα μυστικά σου, τα μυστήριά σου. Πρόσεξε. Και με πάσα αφέλεια άρχισε να λέγει το και το και το και το. Αυτός πήρε όλες αυτές τις πληροφορίες, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να διακομωδεί τον αγιορτικών μοναχισμών. Και κόλλησε και τη ρετσινιά του, βγάζοντας τους αγιορείτες πατέρες που λένε την ευχή ομφαλοσκόπους. Ότι κοιτάνε τον αφαλό τους, τον ομφαλό τους, αφαλό το λένε. Ναι, ότι κοιτάζουν τον ομφαλό τους. Ότι σκύβουν εκεί και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Μία αθράνεια υπάρχει, ενώ υπάρχει μία δυναμικότητα φοβερή στην ευχή, φοβερή δυναμικότητα, όμως αυτός την χαρακτηρίζει αθράνεια, στατικότητα και ομφαλοσκοπία. Και άρχισε να ειρωνεύεται. Είδατε τι κακό έκανε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχός, χωρίς να το καταλάβει, διότι δεν είχε τη διάκριση και κάθισε και είπε σε αυτόν τον άνθρωπο θέματα ορθοδόξου πνευματικότητος. Γι' αυτό δεν πρέπει πραγματικά να θέτουμε, να λέμε πράγματα που δεν πρέπει σε εκείνους που δεν έχουν οριμότητα ή ακόμη και εχθρική διάθεση. Το συμπέρασμα είναι ότι θα εξετάζουμε ποιον θα ευεργετούμε, είτε υλικός είτε πνευματικός. Μπορεί όλους να τους ευεργετούμε, αλλά τόσο που ο κακός να μην μπορεί ούτε να βλάψει ούτε να βλαφτεί, γιατί και αυτός βλάπτει. Μην ξεχνάτε ο Κύριος τι είπε, θα σας το θυμίσω αυτό, τώρα το θυμήθηκα. Λέγει, ομιλώ εις τους έξω εν παραβολές. Ακούστε δε το περίεργο σχήμα, για να μην πείτε ότι αυτά που σας λέγω είναι προσωπικές αντιλήψεις, και αν δεν προσέξετε θα πάθετε πολύ κακό. Όπως λέει και ο σοφός Ιράκ, αν δεν με ακούσεις θα πάθεις πολύ κακό. Στο τέλος λέει θα κατανυγείς, θα κλάψεις, θα πονέσεις. Πρόσεξε. Λοιπόν, λέει ο Κύριος, σε εσάς ομιλώ απευθείας, λέει στους μαθητάς του, εις τους έξω, ομιλώ εν παραβολές, με παραβολές, ώστε
να ακούν και να μην καταλαβαίνουν. Περίεργο σχήμα αυτό, να ακούν και να μην καταλαβαίνουν. Τότε, Κύριε, γιατί μιλούσες? Για να μην σε καταλαβαίνουν, μόνο και μόνο για να μιλάς? Όχι, δεν είναι το θέμα εκεί. Αλλά έκρυπτε ο Κύριος την εσωτέρα του διδασκαλία από τα μάτια εκείνων που δεν είχαν την δυνατότητα ακόμη να τη δεχτούν. Είτε διότι μπορούσαν να την παρανοήσουν, είτε. Θυμηθείτε την περίπτωση των Καπερναϊτών, που ο Κύριος τους είπε ότι η σάρκα μου είναι το μάνα, το ουράνιο, που αν δεν φάτε τη σάρκα μου δεν έχετε ζωή αιώνιον. Και εκείνοι είπαν, γιατί ήσαν ανώριμοι, τις δύνατε αυτού ακούει? Ποιος μπορεί να ακούει τέτοια πράγματα? Να μας δώσει τη σάρκα του να φάμε? Σκληρώσες την ο λόγος ούτως. Και έφυγαν και δεν ξαναπήγαν πια κοντά του. Μάλιστα, αυτή η περίπτωση δεν είναι καταδίκη, αλλά είναι ευεργεσία. Διότι εάν σε έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει, δηλαδή δεν έχει αγαθή προαίρεση, μπορεί να μην καταλαβαίνει στο μυαλό του, θα του εξηγήσουμε αν είναι αγαθός άνθρωπος. Όταν όμως δεν έχει αγαθή προαίρεση, δεν θα εξηγήσουμε, δεν θα πούμε τίποτε. Διότι είπαμε, θα φτάσει να κοροϊδέψει. Και τέλος, το τελευταίο ημιστίχιο αυτού του χωρίου: και έστε χάρις της αγαθής σου. Και θα υπάρχει, αν έτσι τα πράγματα τα εφαρμόσεις, θα υπάρξει χάρις εις τα αγαθά σου. Δηλαδή, όταν θα φάνεις να κάνεις το καλό με διάκριση, τότε δεν θα σε βρουν δυσάρεστα αποτελέσματα και τότε θα είσαι ειρηνικός. Δεν θα βάλεις μπελάδες στον εαυτό σου, ομοίως τα αγαθά σου δεν θα σκορπιστούν ανώφελα, μόνο και μόνο γιατί επιθυμούσες να κάνεις καλές πράξεις, αλλά τα αγαθά σου θα δοθούν εποφελώς όπου δοθούν. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, εις τον επόμενο στίχο, τον δεύτερον του 12ου κεφαλαίου. Ευπίησον ευσεβή και ευρύσεις ανταπόδομα, και ημί παρά αυτού, αλλά παρά υψίστου. Δηλαδή, ευεργέτησε τον ευσεβή και θα βρεις ανταπόδοση για τις ευεργεσίες σου. Και αν δεν βρεις από αυτόν, όμως θα βρεις από το Θεό. Το χωρίο αυτό, όπως βλέπετε, δεν είναι παρά μια μερική ανάλυση, μερική, γιατί και η επόμενη στίχη είναι μια μερική ανάλυση αυτού του πρώτου χωρίου, δηλαδή του πρώτου χωρίου, αριθμών 1 του 12ου κεφαλαίου. Είναι λοιπόν μια μερική ανάλυση αυτού του προηγουμένου στίχου που λέγαμε ότι πρόσεχε να ξέρεις σε ποιον δίδεις ότι δίδεις. Η ευεργεσία βέβαια πρέπει να γίνεται πρώτιστα προς ευσεβείς. Εάν ο ευσεβής άνθρωπος έχει ανάγκη, και πολλές φορές οι ευσεβείς άνθρωποι έχουν ανάγκες, πρέπει να τους βοηθήσουμε αναμφισβήτητα. Διότι ο πιστός που βοηθάει τον ευσεβή γίνεται όργανο της Θείας Προνοίας. Είναι στα χέρια του Θεού για να ευεργετήσει τον ευσεβή ο Θεός. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας: άρα ούν, ως καιρόν έχομεν, όσο ζούμε, εργαζόμεθα, το ζώμε ωμέγα, ας εργαζόμεθα, το αγαθόν προς πάντας. Λέει, να εργαζόμεθα το αγαθό σε όλους. Προσέξτε, αν θα μου πείτε ότι υπάρχει αντίφαση στο σημείο αυτό που η Καινή Διαθήκη λέει προς πάντας, θα σας έλεγα δεν είναι αντίφαση, αλλά απλώς είναι πρόοδος. Διότι η Καινή Διαθήκη είναι ο χώρος της χάριτος
και θα το δούμε αυτό στα επόμενα χωρία, πιθανώς όχι σήμερα. Θα το δούμε, θα σας παραθέσω ένα χωρίο της Παλαιάς και ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης και θα δείτε εκεί την αντιπαραβολή των πραγμάτων. Λοιπόν, το αγαθόν προς πάντας. Όταν λέει όμως προς πάντας, βέβαια αντιδιαστέλει και βάζει σε μια ξεχωριστή περίπτωση τους ευσεβείς. Και τι λέει ο Απόστολος? Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ιδιαιτέρως δε πρέπει να είσαι ευεργετικός, να εργάζεσαι το αγαθόν προς τους οικείους της πίστεως. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι ορθόδοξος χριστιανός, είναι ευσεβής, αγαπάει τον Κύριο, αυτόν ιδιαιτέρως, μάλιστα δε. Συνεπώς, εδώ ας το προσέξουμε αυτό, ότι ναι, θα κάνουμε το αγαθόν, αλλά το αγαθόν διαφοροποιείται και πρέπει όλος ιδιαιτέρως να φροντίζομαι δια τους ευσεβείς αδελφούς. Ακόμη λέει στην πρώτη προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, «Η δε της των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί την πίστην ήρνητε και έστην απίστου χείρον». Εάν κανείς των ιδίων και μάλιστα των οικείων, ποιοι είναι οι οικείοι? Δεν είναι οι οικείοι του σπιτιού μας, ο πατέρας μας, η μητέρας μας, αλλά είναι οι οικείοι της πίστεως. Αυτή είναι, δεν προνοεί για αυτούς, τότε έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος ακόμη και από τον άπιστο. Βλέπετε αυτή τη διαφοροποίηση, η προσφορά προς τους οικείους κατεξοχήν, προς τους οικείους της πίστεως. Υπάρχει αλήθεια περίπτωση καμιά φορά να ευεργετηθεί ο ευεργετής σας από τον ευεργετηθέντα? Πιθανότατα. Εγώ να σου κάνω σήμερα μία ευεργεσία και αύριο εγώ να βρίσκομαι σε ανάγκη και να ευεργετείς εσύ εμένα. Λέγει μάλιστα επάνω σε αυτό ο Εκκλησιαστής. Είναι στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 2. «Δώσ' μερίδα τις 7 και γε τις 8, ότι ου γινώσκεις τι έστε πονηρών επί την γην». Δώσε, λέγει, μερίδα, δώσε από τα αγαθά σου εις τους 7. 7 είναι συμβολικός αριθμός που σημαίνει πολύ. Σημαίνει πολύ. Πολύ το λέει με ύψιλον ή με ομικρογιώτα, ανάλογα την περίπτωση. Και λέει παρακάτω, και πιο πολύ από πολύ, τις 7 και για τις 8. Και για τις 8. Ακόμη πιο πολύ και εις τους 8. Δηλαδή θα ευεργετείς πιο πολύ από πολύ, γιατί αύριο δεν ξέρεις τι έρχεται και μπορεί εσύ να βρεθείς σε ανάλογη ανάγκη. Να είσαι δηλαδή ο ευεργετικός άνθρωπος. Δίδε, μη λυπάσαι. Θυμάμαι τον τίτλο ενός μικρού άρθρου σε ένα βιβλίο πολύ παλιό. «Δίδε παιδί μου ελεημοσύνη, δίδε παιδί μου ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη δεν θα σε κάνει πτωχόν». Αυτό το λέγει μάλιστα ιδιαίτερα ο Τοβίτ, εις τον Τοβία το γιο του, σε εκείνο που λέγεται Διαθήκη του Τοβίτ. Μια ολόκληρη χρονιά, ξέρετε, ανέλησα τη Διαθήκη του Τοβίτ στους εργαζομένους νέους του 303 ΠΕΒ. Ξέρετε τι ψωμί έχει εκείνη η Διαθήκη του Τοβίτ? Πω ότι πλούτον έχει. Από τι σου δώσε ο Κύριος, λες. Λίγα σου έδωσε ο Κύριος, λίγα θα δώσεις. Πολλά σου έδωσε, πολλά θα δώσεις. Μόνο που πρέπει πάντα να δίνεις. Αυτά λέγει ο Τοβίτ, ο καλός πατέρας, στο καλό του το παιδί. Δεν του λέει πως να κάνει επενδύσεις και αγορές και κτήματα και τέτοια, αλλά του λέγει αυτό. Ωστόσο,
Μια ηλεημοσύνη δεν πρέπει να αποβλέπει φυσικά σε μία ανταπόδοση που λέει εδώ το χωρίον, ότι θα σου ανταποδώσει εκείνος που ευεργετείται και εφόσον βεβαίως είναι ευσεβής, και προϋποτίθεται ότι είναι και ευγνώμων, διότι ευσεβής και ευγνώμων είναι φυσική προϋπόθεση να είναι ευσεβής και ευγνώμων, διότι πως είδους ευσεβής θα είναι άμα δεν είναι ευγνώμων άνθρωπος, δεν αναγνωρίζει μία ευεργεσία. Αλλά είναι απαραίτητο να κάνουμε την ελεημοσύνη για την ανταπόδοση? Όχι, αγαπητοί. Γιατί λέει, αν δεν σου ανταποδώσει ο ευεργετητής, ο Θεός θα σου ανταποδώσει. Κατά το ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Είναι από τις παροιμίες αυτό. Απλώς σημειώνεται εδώ ότι ο Θεός δίδει ανταπόδοση στο αγαθό. Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτούμε όταν κάνουμε το αγαθό ότι πρέπει, ότι θα δεχτούμε μια ανταπόδοση. Προσέξτε ποτέ, ποτέ, μα ποτέ. Γιατί τότε η προσφορά μας, όποια και αν είναι αυτή, πνευματική ή υλική, θα είναι ιδιωτελής. Και είναι κακό πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα, ότι μπορεί ο Θεός να τα φέρει τα πράγματα έτσι που ευεργετηθείς να μας ευεργετήσει. Άλλο πράγμα το τι θα κάνει ο Θεός με μας. Ότι εκείνος θα μας δώσει ό,τι έχει να μας δώσει. Και αν θέλετε, το κορυφαίο είναι η αιωνία ζωή. Ο Κύριος είπε για να δείτε το στοιχείο της αμοιβής, αλλά δεν πρέπει να είναι το κίνητρο της αμοιβής. Σας το ξαναλέγω άλλη μία φορά. Άλλο θέμα τι κάνει ο Θεός, άλλο θέμα τι κάνει ο άνθρωπος. Όπως εσύ, να σας πω ένα παράδειγμα. Ή σου δώσει ο πατέρας σου περιουσία ή δεν σου δώσει, εσύ θα τον περιποιηθείς μόνο και μόνο γιατί είναι πατέρας σου. Έρχεται ο άλλος και μου λέει, ξέρετε, αλλά έγραψε όμως όλα αυτά τα χρήματα, ξέρω εγώ, τα παραπάνω, στον άλλον αδελφό. Αλλά ο άλλος αδελφός δεν τον θέλει τον πατέρα, εγώ τώρα τον κρατήσω? Προς Θεού. Δηλαδή, αν πρέπει κανείς να γράψει, να μην γράψει χωράφια, τότε θα επιληφθεί του πατρός του. Πόπο. Είναι πατέρας και τίποτα να μη σου έγραφε. Και άδικος να είτο στο θέμα της μοιρασιάς, της διανομής. Οφείλεις να πάρεις τον πατέρα σου. Μα γιατί να μην τον πάρει ο άλλος που πήρε το παραπάνω? Μα για σένα είναι μια ευλογία του ότι θα έχεις τον πατέρα σου. Για τον άλλον δεν θα είναι ευλογία που δεν θέλησε τον πατέρα σου. Αγαπητοί μου, προσέξτε, χριστιανοί να σκέπτονται έτσι είναι ακατανόητο. Αυτό κάθε αυτό. Αλλά αυτό είναι μια εικόνα, να καταλάβουμε, σαν παράδειγμα σας το είπα, ότι δεν πρέπει να ενεργούμε το αγαθόν ιδιωτελώς. Εμείς θα κάνουμε την ελεημοσύνη μας από αγάπη. Γιατί αγαπάμε τον Κύριον, γιατί αγαπάμε τον αδελφόν. Ο Κύριος όμως είπε, ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Ματθαίος 10,42. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος θα ποτίσει με ένα των μικρών τούτων. Μικροί ελέγοντο τότε οι μαθητέ του, όλοι εκείνοι οι οποίοι θα εκείρισαν το Ευαγγέλιο. Μικροί κατά κόσμον, άσημοι κατά κόσμον, περιθωριακοί κατά κόσμον. Αν κανείς ποτίσει μόνο ένα ποτήρι νερό κρύο, προσέξτε, ποτήριον ψυχρού μόνον. Μάλιστα αυτό το ψυχρού, γιατί ας πούμε έχεις πηγάδι και έχεις και βρύση του υδραγωγείου. Η βρύση του υδραγωγείου είναι ζεστό νερό, το πηγάδι είναι δροσερό νερό. Αν πει δεν βαριέσαι τώρα, βαριέμαι να πάω να αντλήσω από το πηγάδι κρύο νερό, ας του δώσω τώρα από τη βρύση που είναι εύκολο.
Αν δεν έχεις κρύο, θα δώσω ό,τι έχεις. Αλλά αν έχεις κρύο, τότε θα κλείσεις τον κόπο. Θα πεις, α, δυο λεφτά. Περιμένετε, να αντλήσω να σας δώσω δροσερό νεράκι. Αυτό είναι. Ξέρετε τι προϋποθέτει αυτό? Προθυμία και αγάπη. Δηλαδή, στην διατύπωση ποτήριων ψυχρού μόνον, εκεί κρύβεται η πρόθεση, η διάθεση, η ευγένεια, η προσφορά, η αγάπη. Λοιπόν, σας βεβαιώνω εις όνομα μαθητού ότι αυτός δηλαδή είναι μαθητής, είναι άνθρωπος δικός μου, και εσύ τον βοηθάς, τον ευεργετείς για να επιτελέσει το έργο που εγώ του έχω να θέσει. Βεβαιώνω, δεν θα χάσει, σας βεβαιώνω, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Δεν θα χάσει τον μισθό του. Κύριε, ένα ποτήρι νερό. Ναι, ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε, ο Κύριος παίρνει τα ελάχιστα. Για να μην πει κάποιος, Κύριε, όπως είναι εκεί η περίπτωση που ο Κύριος κρίνει την οικουμένη, στο 25ο κεφάλαιο στον Ματθαίο, Κύριε, δεν ήμουν πλούσιος για να σε περιποιηθώ, ούτε είχα ιατρικές γνώσεις για να σε θεραπεύσω, ούτε πολύ παραπάνω δεν είχα ιαματικό χάρισμα για να σε κάνω καλά. Αλλά τι λέει εκεί ο Κύριος? Απλώς, διψασμένος, με ποτίσατε. Τι? Να, ένα ποτήρι νερό. Κρύο νερό, αν υποτεθεί ότι υπάρχει το κρύο νερό. Έτσι. Ή ακόμα, ήμουν άρρωστος. Ναι, μια επίσκεψη. Θα πληρώσεις τίποτα να κάνεις μια επίσκεψη? Θέλεις ειδικά προσόντα για να κάνεις μια επίσκεψη? Πρέπει να είσαι πλούσιος για να κάνεις μια επίσκεψη στον άρρωστο? Βλέπετε, παρακαλώ. Παίρνει τα ελάχιστα, τα minimum παίρνει ο Κύριος, ακριβώς για να τονίσει ότι τίποτε που έχει αξία δεν θα πάει χαμένο χωρίς να έχει μισθόν. Και ξέρετε ποιος είναι ο μισθός? Είναι πολλά πράγματα ο μισθός. Το κορυφαίο είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το κορυφαίο, γιατί έχουμε και άλλα πολλά κατώτερα. Γιατί ένας ο οποίος μπορεί έτσι να κινείται, παίρνει χαρίσματα από το Θεό και λοιπά και λοιπά. Μπορεί κάποτε να βρεθεί με το χάρισμα και θυσιάσεως των ασθενών. Να πει, Κύριε, πόσο λυπάμαι τους ασθενείς, εσύ τους εθεράπευες με ένα σου λόγο. Δώσ' μου το χάρισμα, βοήθησέ με, τους αγαπώ τους ασθενείς. Έτσι να κάνω μια προσευχή για τον καθέναν και να γίνεται καλά. Μπορεί, αν ο Κύριος κρίνει ότι αυτός δεν θα υπερηφανευτεί, να του δώσει και το χάρισμα αυτό. Το χάρισμα των Ιάσεων, παρακαλώ. Να είναι θαυματουργός πραγματικά. Ακόμη, λέει ο σοφός Σιράχ, αυτό το οποίο τώρα είπαμε, και ευρύσεις ανταπόδομα παρά υψίστου, το βεβαίωσε ο Χριστός. Θα βρεις ανταπόδοση από τον ύψιστον, το εβεβαίωσε ο Χριστός. Ακόμη ο Κύριος βεβαιώνει, όταν ποιείς δοχήν, υποδοχήν, δηλαδή δεξίωση, κάλλει πτωχούς, να καλείς πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς και μακάριος έσυ, και θα είσαι ευτυχής. Ότι ουκ έχουσιν ανταποδούν εσύ. Γιατί δεν έχουν να σου ανταποδώσουν? Αυτό σημαίνει μη περιμένεις ανταπόδοση. Όταν ασκείς το καλόν, ανταποδοθήσετε γάρση εν τη Αναστάση των δικαίων. Θα σου ανταποδοθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση των δικαίων. Αν το ζητήσεις εδώ να σου ανταποδοθεί, τότε έχασες τον τελικό μισθό. Θυμηθείτε, ο Κύριος πάλι το είπε, ότι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι βγαίναν και εκαυχόντων τα κατορθώματά τους, τις αρετές τους και τα λοιπά, και έλεγαν τις αγαθοεργίες των, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, απέχουσι. Απέχουσι, το ρήμα απέχω, απέχουν από το μισθό. Το ρήμα απέχω δεν θα πει από τον, θα σου το εξηγήσω. Απέχω δεν θα πει με μακριά.
αυτό που λέμε στην νεοελληνική απέχω. Θα πει από και έχω, δηλαδή έχω απολάβει. Πήραν το μισθό τους. Το πήραν. Ποιος είναι ο μισθός τους? Ότι επενέθηκαν από τους ανθρώπους. Δεν έγραψε η ελευθερία στη δευτέρα σελίδα της? Ο Κυρίος Τάδε έδωκε υπέρ των συσιτίων των Αγίων Τεσσαράκοντα τόσα χρήματα. Αδελφέ, τον πήρες τον μισθό. Ναι, θα μου πείτε τότε να μην γραφεί, γιατί το επιχείρημα είναι ότι να γράφουμε για να παρακινηθούν και άλλοι. Είναι φτωχό επιχείρημα, είναι πολύ φτωχό επιχείρημα. Αλλά εν αυτή η περίπτωση, αν υποτεθεί ότι είναι ένα επιχείρημα, τότε άγνωστος ανώνυμος κατέθεσε στο ταμείο του συσιτίου 50.000 δραχμές, 500 δραχμές, όσα έχει κανείς. Ανώνυμος, να μπει το ανώνυμος. Τίποτα. Έτσι, αν διαφημιστώ και τότε επενεθώ, τότε πήρα τον μισθό μου. Και ο μισθός μου ήταν ο έπαινος. Το εκπληκτικό σε όλη αυτή την ιστορία, αγαπητοί, είναι αυτό που βεβαιώνει ο Κύριος: ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ή όπως λέγει κατά την κρίση θα πει: αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε εν ητούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων εμή επιείσατε. Προσέξτε εδώ δύο περιπτώσεις. Τα χωρία είναι διαφορετικά. Το πρώτο που λέγει αυτός που με δέχεται, συγγνώμη, αυτός που δέχεται εσάς τους μαθητάς μου, τους περιθωριακούς, αυτός δέχεται εμένα. Και αυτός που δέχεται εμένα δέχεται τον πατέρα μου. Εδώ πρόκειται για μια ιεράρχηση αποδοχής. Διότι αν ερωτήσετε γιατί αυτός που δέχεται τον άνθρωπο να του προσφέρει οτιδήποτε πνευματικό ή υλικό, δέχεται τον Χριστόν, και αυτός που δέχεται τον Χριστόν δέχεται τον Πατέρα. Γιατί απλούστατα, το λέει στο δεύτερο χωρίο, ταυτίζει ο Κύριος τον εαυτόν του με τον άνθρωπο. Καταρχάς τον δικό του άνθρωπο και ύστερα γενικά τον άνθρωπο ταυτίζει. Εφόσον επιείσατε εν ητούτων των αδελφών μου, πάλι των ελαχίστων, των περιθωριακών, των τυποτένιων, των κατακόσμο ασήμων, εν επιείσατε. Το εκπληκτικό λοιπόν είναι ότι υπάρχει μία ταύτιση του Χριστού με τον άνθρωπο. Και αυτή η ταύτιση δεν είναι μόνο στην περίπτωση που ο άλλος είναι ενδεής, φτωχός κλπ. Αλλά η ταύτιση είναι για τον κάθε άνθρωπο. Δυνάμει δύο στοιχείων. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι είναι θα αδελφοί και ποιήματα του Θεού Λόγου, του Θεού Λόγου Δημιουργού, είμεθα όλοι το ίδιο. Και είμεθα συνεπώς εικόνα του Θεού Λόγου, του Θεού Λόγου, εικόνα. Άρα, να γιατί ταυτίζεται ο άνθρωπος με τον Χριστό. Το δεύτερο είναι ότι εκείνος ο οποίος είναι πιστός είναι κοινωνός του σώματος και του αίματος του Χριστού. Συνεπώς, είναι τώρα αδελφός εν Χριστώ, με την έννοια ότι έχουν, θα λέγαμε, την ίδια σάρκα του Χριστού. Είμαστε λοιπόν αδέλφια οι άνθρωποι με δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι δυνάμη του κατοικώνα. Όλοι καταγόμεθα από έναν γενάρχη, τον Αδάμ. Όλοι οι λαοί της γης. Δεν μπορούμε να μην πονούμε αν υποφέρουν οι Κινέζοι
ή κάποια φυλή της Αφρικής που μπορεί να αποδεκατίζεται από τι δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι, είναι αδελφοί μας, δυνάμει, σας ξαναλέω, του κατοικώνα και του ότι είμεθα όλοι παιδιά ενός γενάρχου, του Αδάμ. Και η δευτέρα διάσταση είναι όταν ο άλλος είναι πιστός και υπάρχει κοινόν αίμα. Δηλαδή κοινό θα πει το αίμα σου και το αίμα μου είναι το αίμα του Χριστού. Έχουμε δηλαδή μια δεύτερη συγγένεια, μια δεύτερη αδελφότητα. Δυνάμει λοιπόν αυτών των δύο, μπορεί ο Χριστός να μας πει «επίσατε εν τούτων των αδελφών μου», γιατί μπορεί ο άλλος να μην στάθηκε χριστιανός. «Εάν δεν τον ευηργέτησες, αδελφός μου είναι και εγώ στο λογαριάζω αυτό ότι παρεύεις την γνώση αυτήν και συνεπώς την εντολή μου». Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. «Ουκέ στην αγαθά το ενδελεχίζοντι εις κακά και το ελεημοσύνην μη χαριζωμένο». Δεν θα εκτιμηθούν τα αγαθά και οι ευεργεσίες σου από εκείνον που επιμένει και συνεχίζει να πράττει τα κακά, αλλά και από εκείνον που δεν αναγνωρίζει την ευεργεσία και δεν ευγνωμονεί για την ελεημοσύνη. Και αυτό το χωρίο, βλέπετε, είναι μία μερική περίπτωση του «πρόσεχε, εάν ευποιείς, εάν καλώς ποιείς, γνώθη την ποιείς». Εάν ευεργετείς, να γνωρίζεις ποιον ευεργετείς. Βλέπετε, είναι μερικές περιπτώσεις, επιμέρους περιπτώσεις. Και τα επόμενα χωρία, όπως θα δούμε. Εδώ πρόκειται για μια διαπίστωση. Υπάρχουν καταρχάς, όπως εδώ εκθέτει το χωρίον, δύο κατηγορίες ευεργετημένων. Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνοι που ευεργετούνται, αλλά επιμένουν και συνεχίζουν να ζουν στην αμαρτία και στο κακό. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό και είναι, για μας είναι δυσάρεστο. Βασικά σε αυτούς τους τύπους η αιτία της δυστυχίας των είναι το κακό που ενεργούν. Είναι οι αμαρτίες των και η κακοκεφαλιά τους. Ξέρετε πως οι άνθρωποι είναι δυστυχείς, πτωχοί, πεινασμένοι, άρρωστοι? Μόνο και μόνο γιατί στάθηκαν κακοκέφαλοι στη ζωή τους. Δεν είχαν μυαλό. Ξεκίνησαν σαν την πεταλούδα που λέει και ένα τραγούδι, ένα χριστιανικό τραγούδι, ότι δεν λογάριαζε θα έρθει και ο χειμώνας. Και τρελά λέει πετάει η πεταλούδα από λουλούδι σε λουλούδι, αλλά δεν λογαριάζει το χειμώνα. Και το πρώτο κρύο που θα έρθει, η πεταλούδα ψοφά. Και εκείνη μεν έτσι την έκανε ο Θεός να είναι. Σαν εικόνα όμως δείχνει ότι κατά αρνητικών τρόπων, άνθρωπε, δεν μπορείς να προνοήσεις για μερικά πράγματα για τη ζωή σου. Επειδή είσαι νέος, επειδή είσαι γερός, επειδή έχεις κάποια χρήματα, κάποτε αυτά θα τελειώσουν, κάποτε θα αρρωστήσεις, κάποτε θα γεράσεις, κάποτε θα μπορείς να κινηθείς. Και τότε τι θα πεις? Άνθρωποι ελεήστε με. Και αν ακόμη ζητάς την ελεημοσύνη των άλλων ανθρώπων, είτε ευσχήμως είτε όχι, επιμένεις να ζεις στην κακοκεφαλιά σου και στην αμαρτωλότητα των νεανικών σου χρόνων. Έχεις την απέτηση οι άλλοι να σε ευεργετούν όταν εσύ παίρνεις τα χρήματα αυτά και τα, και πηγαίνεις και τα πίνεις ή τα καπνίζεις ή ό,τι άλλο, πηγαίνεις στην ποικίλια αμαρτία ή θυμάσαι τα λουκούλια γεύματα και παίρνεις, μαζεύεις χρήματα
και λες θα πάω τώρα σε μια ταβέρνα να τα φάω και να ευχαριστηθώ. Αύριο, αύριο ίδια μέθοδος, θα πάω πάλι να κλαψουρίσω εις τον άλλον, να με βοηθήσει κλπ. Α, άνθρωπε, πρόσεξε. Έτσι σκέπτεσαι. Το σπουδαίο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν αναγνωρίζουν την ευεργεσία του άλλου. Το χειρότερο, ότι το θεωρούν πολύ φυσικό να ευεργετούν. Δηλαδή εσύ διασκέδασες τη ζωή σου, εγώ εργαζόμουν όμως ήμουν νέος και ήμουν προσεκτικός. Και τώρα έχεις την απέτηση να σε προσέξω. Γιατί? Αν σταματήσει δε η ευεργεσία, και πρέπει να σταματήσει, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, τότε κατηγορούν ανελέητα τον ευεργετούντα. Ανελέητα. Του δίδουν τους πιο βρώμικους χαρακτηρισμούς. Έτσι βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς να κινούνται με αυτόν τον τρόπο, είτε από τεμπελιά, γιατί δεν δούλεψαν ποτέ τους, είτε γιατί θέλουν ή ζουν στην τεμπελιά. Λέμε, είσαι νέος άνθρωπος, τα χέρια σου πιάνουν. Ή νέα γυναίκα, τα χέρια σου πιάνουν. Πήγαινε να γίνεις υπηρέτρια. Κακό είναι, αμαρτία είναι. Φοβερό είναι, υποτιμητικό είναι. Εγώ να πάω να σκουπίσω σκάλες. Τι λες τώρα, θα πάω υπηρέτρια. Υπάρχει υπερηφάνεια. Βλέπετε. Και μένουν και επιμένουν να μένουν σε αυτή τους την κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί, όσο κι αν τους ευεργετήσετε, και να μην ξεχνάτε την εικόνα που σας δίνω, μοιάζουν με ξεροπήγαδα που όσο νερό κι αν ρίξετε μέσα, ποτέ τα ξεροπήγαδα δεν αποκτούν νερό. Μάλιστα τίθεται και το ερώτημα, μήπως όταν αυτούς διαρκώς τους ευεργετούμε, μήπως τους βλάπτομε. Σας λέω, αγαπητοί μου, ναι, αναμφισβήτητα, αν συνεχίζουμε να τους ευεργετούμε αυτούς τους τύπους, αναμφισβήτητα τους βλάπτομε. Είναι όμως και η άλλη πλευρά, για την οποία είναι η κακόψυχη, εκείνη η ευεργετούμενη, η κακόψυχη, αλλά επειδή ο χρόνος μας τελείωσε, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.